Προειδοποίηση. Προειδοποίηση. Αναφέρει ο ΣΑΤΑ. Απεργία και παρέτηση της κυβέρνησης. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ειδοποιηθήκατε εδώ, ήσασταν ενήμεροι. Όχι. Ορίστε. Να φύγουν όλοι. Απειλές προειδοποίηση. Βλέπετε εδώ πέρα με το κυκλοφοριακό τι γίνεται. Ένα κουφούσιο με τα λεωφορεία. Σταματάνε όπου θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν τους ενοχλεί κανένας. Ανενόχλητοι. Το συνδικάτο εξαπέλυσε μεγάλες απειλές. Ναι, αλλά έχουν πάρει υπουργικές αποφάσεις και δεν έχουν πάρει από εδώ αποφάσεις. Δηλαδή κάνουν από πάνω κουμάντο σε ένα νησί χωρίς να πάρουν από τους αρμόδιους εδώ κάποιοι αυτοί ευθύνες. Και γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Εσείς το γνωρίζατε αυτό? Το γνωρίζουμε, αλλά πού πρέπει να απευθυνθούμε? Θα βρούμε και τον πρόεδρο βέβαια εμείς. Όταν παίρνουν κάποιοι από πάνω αποφάσεις και δεν τις παίρνουν κάποιοι αρμόδιοι από εδώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πώς θα λυθούν τα προβλήματα του νησιού? Δεν υπάρχει άλλη λογική. Άρα κάποιοι τα παίρνουν και θα πρέπει να τα παίρνουν και χοντρά. Άρα αν χρειαστεί δηλαδή θα κατεβείτε σε κινητοποίηση. Λογικά. Ο σύνδεσμος αυτοκινητιστών ταξί, ο ΣΑΤΑ, εξέδωσε πολύ σκληρή ανακοίνωση προς την κυβέρνηση και τη ζητεί να παραιτηθεί. Γιατί μας ατίμασε. Ναι. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα για αυτό, το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και να αποφασίσουμε. Εδώ είναι σάπια κοινωνία. Σαπίλα υπάρχει. Σάπια είναι η κοινωνία. Το άλλο κατάλαβε. Εσύ τώρα που γυρνάς, τι έρχεσαι να σου το πω εγώ δηλαδή? Για να τα βλέπεις. Σάπια είναι η κοινωνία. Αφού δεν μας περνάει για να δούμε. Άμα δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος, τι να αλλάξει η κυβέρνηση επειδή φωνάζεις εγώ και εσύ? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τους αγγίξει κάτι? Κάνουν 10 άτομα απεργία πείνα, βάζουμε φωτιές όπως κάνουν σε άλλα κράτη, έγινουν πιο καρνίβαλοι, ξέρω εγώ. Τι λέτε? Ναι, δεν είναι ζωή αυτή. Αυτοί μας χώνουν ζωντανούς. Σκάβουν τον λάκκο και μας ρίχνουν μέσα ζωντανούς. Αυτή είναι η πάπτη μας, η ζωή στη Ρόδο. Αυτοί που τα έχουν, τα έχουν. Αλλά ο φτωχός ο εργάτης, με το κάμα το δεν βρίσκει, τίποτα δεν βρίσκει, τι να κάνει. Άλλοι άνθρωποι κρεμάζονται. Πάντως θελιά στο λιμό και κρεμάζονται. Μπορώ να ζήσουν. Αυτά είναι η ζωή μας. Ωραία. Το μόνο που μπορώ να πω, πολύ αγάπη, είναι ότι αγαπώ την πατρίδα μου. Άντα. Είμαι πατριώτης, τη λατρεύω. Και όταν μιλάω για Ελλάδα τρελαίνομαι, τη σημαία την κουβαλάω σαν, τι να πω, η κορώνα στο κεφάλι μου είναι η σημαία μου, την έχω και στο καρότσι μου, την έχω και παντού. Και θέλω πατριώτες να αγαπούν την πατρίδα μας. Με τριχιάζω που η πατρίδα μου τη βλέπω και αλλοιώνεται. Αμπούν αυτοί που φάγανε τα λεφτά και υποφέρει ο Κοσμάκης. Έτσι εδώ να μου το βγάζει στα ίσα στην τηλεόραση εδώ. Καθάρας τι γίνεται. Τα γκάλωπ τα κάνουμε εμείς στη λαϊκή και δεν τα κάνουν αυτοί εκεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Απαραιτηθεί. Ας πω κάτι. Θα έπρεπε να υπάρχει μια δημοκρατία. Όπως δικάζουν το βιαστή, όπως δικάζουν τον κλέφτη, να δικάζουν και τον βουλευτή.